να σε βάλω σε ένα κόπο. Βλέπω πολύ ωραίο καιρό και πολύ ομορφιά. Αν μπορεί να γυρίσουμε λίγο την κάμερα, να δείξουμε. Βεβαίως θα τη γυρίσουμε. Γιατί πολύ θα ήθελα να πίνω μαζί σου πρωινό καφέ εκεί στην καφετέρια απέναντι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καλοκαιρινό καιρό και νομίζω ότι μετά το μεσημέρι και οι παραλίες μας, οι παραλίες της περιοχής σίγουρα θα είναι γεμάτες. Ναι, είναι καλοκαίρια και να ευχηθώ και για την Πρέβεζα καλή σεζόν. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι, παιδιά. Όπου καθίσεις να βλέπεις η θάλασσα, το λιμάνι, έχει ωραίο πεζόδρομο να περπατήσεις με ασφάλεια. Πάρα πολύ ωραία. Σε ποια παραλία πηγαίνεις, εσύ με την παρέα σου, σε ποια παραλία πας για μπάνιο? Κοντά στην Αθήνα. Δεν είμαστε περισσότερο από τρεις ώρες, τρεις και κάτι. Τώρα πια, όχι. Τι είναι, τρεις ώρες. Είναι τρεις ή μισή ώρες να πω για να μην τρέχεις και να σταματήσεις. Σωστά. Ποια παραλία επιλέγουμε εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας? Εμάς εδώ είναι το μονολίθι, η παραλία της Πρέβεζας, η οποία είναι μια παραλία που ξεκινάει από την Πρέβεζα και φτάνει, είναι 20 χιλιόμετρα παραλία. Από τις μεγαλύτερες παραλίες της Ευρώπης. Ξεκινάει από την Πρέβεζα και φτάνει στο Λιξούρι, τι λες το? Φτάνει σχεδόν στην Πάρκα η παραλία. Είναι εδώ στην Πάρκα. Την Πάρκα στην επόμενη παραλία, Μότσο παραλία. Πάντα εύστροφος, καλές δουλειές, καλή σεζόν σε όλους. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Την Πρέβεζα την έχω αδικήσει. Με το 60 λεπτά Ελλάδα δεν πήγα. Αλλά ο λόγος που δεν πήγα είναι πολύ απλός. Πήγα σε μια γειτονική περιοχή, η οποία ανήκει στον νομό Πρεβέζης. Πήγα, ας πούμε, προς την Πάρκα. Έτσι. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το γύρισμα και ξεκίνησα από την Πάρκα. Και δεν έφτασε στην Πρέβεζα. Όχι, δεν έφτασε στην Πρέβεζα. Άρχισαν καταγγελίες από τότε βουλευτές και περιφερειακούς ότι προσπαθώ την Πάρκα να την αρπάξω και να την πάω σε άλλη περιφέρεια και σε άλλο νομό και σε άλλο δήμο και σε άλλο αυτό. Λοιπόν, και λέω τέλος, παιδιά. Εντάξει. Ωραία, το γράμμα το καλό. Δηλαδή έφτασα μέχρι την Πάρκα, λέω ας την κάνω και την Πάρκα. Η αλήθεια είναι να πάρει το κομμάτι της Ιγουμενίτσας και πάνω, Σίβωτα. Η Πάρκα ανήκει, ας πούμε, στο κομμάτι της Πρέβεζας. Διοικητικά. Διοικητικά. Και γίνανε από διάφορους τοπικούς βουλευτές, ένωσα τους αντιπάλους της πολιτικής, το ότι εκτελώ σχέδιο οργανωμένο. Πρέπει να ήταν σχέδιο οργανωμένο του Τσίπρα, νομίζω. Είχε και όνομα. Νομίζω. Παραδέξτε το. Γιατί εκτελούσε ένα σχέδιο οργανωμένο. Για να πάρουμε την Πάρκα. Που ανήκει διοικητικά στην Πρέβεζα και να την πάμε να ανήκει διοικητικά στην Ιγουμενίτσα. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Δεν την έφερε. Μετά κατάλαβαν, βέβαια. Αυτό το κάνεις μόνο για τις ελληνικές περιοχές ή μπορούμε να διαλέξουμε και στην Ευρώπη κάτι. Ένα κρατήδιο κάτι. Δεν την έφερε. Δεν την έφερε στην Αθήνα την Πάρκα που είναι τόσο ωραία. Η μεγαλύτερη βοηθή για το 60 λεπτά Ελλάδα ήταν πράγματι κάποιοι δήμαρχοι. Τα μεγαλύτερα εμπόδια ήταν επίσης κάποιοι δήμαρχοι. Ό,τι να είναι, με σκηνοθετική άποψη, δηλαδή λέω σε έναν δήμαρχο κάπου. Λέω, ρε φίλε, εσύ τι δουλειά κάνεις? Εργολάβος είμαι. Οικοδομών, του λέω, οικοδομών. Σκηνοθέτης, όχι μου. Και γιατί επιχειρήσεις να σκηνοθετείς την εκπομπή? Μου σ' αρέσει το 60 λεπτά Ελλάδα, η καλύτερη μου εκπομπή. Τη σκηνοθετούμε καλά? Καλά. Γιατί παρεμβαίνει γιατί μα αφήνει? Είναι η πινελιά που πρέπει να βάλει. Ε? Είναι η πινελιά που πρέπει να μπει. Και ήθελα και την παιδική χαρά που είχε χτίσει και 25.